Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Την Πέμπτη που μας έρχεται 7 του μηνός, διεξάγονται οι γενικές εκλογές για ανάδειξη των μελών του Αγγλικού Κοινοβουλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσα στους υποψήφιους είναι και αρκετοί συμπατριώτες μας. Ένας από αυτούς είναι και ο γνωστός τα τελευταία 15 χρόνια δημοτικός σύμβουλος Πάμπος Χαραλάμπους στη Δημαρχία του Ένφιλ. Για τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, αλλά και πολιτικό Πάμπο Χαραλάμπους, θα μας μιλήσουν δύο εξέχουσες προσωπικότητες γνωστές στην παροικία για την πλούσια δράση των στις κοινοοικονομικές πολιτικές δραστηριότητες. Ο κύριος Χριστόδουλος Τηλιανού, τέος γραμματέας του ΑΚΕΛ Μεγάλης Βρετανίας, και ο κύριος Χρήστος Καρπάρης, πρόεδρος του Ελληνικού Σχολείου του Χέιζελγουρ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Συλλόγου Ελλήνων Γονέων και μέλος του Εργατικού Κόμματος. Κύριοι, καλωσορίσατε στη Λαθαλά μου, του Hellenic TV. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκαμε. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Καρπάρη, σαν τον νεότερο της παρέας. Κύριε Καρπάρη, ναι. Ο λόγος σε εσάς. Καλησπέρα σας. Θέλω να πω δύο λόγια γιατί πρέπει η παροικία μας να υποστηρίξει τον Πάμπο Χαραλάμπους. Ο Πάμπος είναι μεγάλος εδώ στο Palmer's Green. Οι γονείς του κατάγονται από τη Φασούλα και το καλό χωριό στις επαρχίες Λεμεσού. Πήγε στο Πανεπιστήμιο στο Λίβερπουλ και είναι δικηγόρος. Εργάζεται στο Hackney, εκεί στο housing του Hackney. Και το ξέρω πέρα από 20 χρόνια. Το ξέρω δηλαδή διότι η γυναίκα μου ήταν και αυτή να κατώνεται με legal charities, και αυτή έχει και αυτή δικηγορικό επάγγελμα. Και τον γνώρισα τον Πάμπο από πολύ καιρό, πριν 20 χρόνια. Πριν περίπου 12 χρόνια μετακόμισε εκεί στο δρόμο μου, που μένω εκεί στο Palmer's Green, και είναι και γείτονας στην Άμα. Ξέρω και την οικογένεια του. Ο πατέρας του είναι μέσα στα ελληνικά σχολεία, ο κύριος Χριστοδούλος τον ξέρει. Η αδερφή του, όλη η οικογένεια είναι ανακατόμενη στα κοινά, στην παροικία. Δηλαδή είναι πολύ γνωστό στην παροικία μας. Εκτός του άλλου, είναι και δημοτικός σύμβουλος του Ένφιλντ, όπως είπετε. Έχει τώρα διατελέσει για πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος του Ένφιλντ και ήταν και υπεύθυνος για την παιδεία. Παλιά ήταν υπεύθυνος για την παιδεία, για τα youth clubs. Και είναι πολύ γνωστός, ευρύτερα γνωστός. Πριν περίπου το 2005 έβαλε υποψηφιότητα στο ΕΠΗ. Ήταν η πρώτη φορά που έβαλε ΕΠΗ Forest. Γιατί τι γίνεται συνήθως, τα διάφορα κόμματα, άμα είναι κάποιος νεαρός μόλις αρχίζει, το βάζουν σε μια περιοχή για να το δοκιμάσουν, να πούμε. Ο Πάμπος δοκιμάστηκε στο ΕΠΗ. Και είναι δεύτερη φορά τώρα που είναι υποψήφιος στο Enfield Southgate. Η Enfield Southgate, δηλαδή καλύφθηκε τις περιοχές, το Palmer's Green, το Wychmoor Hill, το Bowes, μέχρι το Cockfosters, Wychmoor Hill, που σε αυτές τις περιοχές μένουν πολλοί Κύπροι. Είναι πολύ καλός άνθρωπος, έμπειρος άνθρωπος, και θα είναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, άξιος αντιπρόσωπος της παροικίας μας. Αν θέλετε να συνεχίσω, έχει πολλά προσόντα. Θα σας δώσω τον λόγο και αργότερα να ακούσουμε και τον κύριο Στυλιανό με τις εμπειρίες και στην πολιτική ζωή. Τι έχει να μας πει για τον Πάμπο Χαραλάμπους. Κύριε Στυλιανού, ο λόγος σε εσάς. Ναι, συμπατριώτες και συμπατριώτες. Η εκλογική αναμέτρηση έχει φτάσει στο τέλος του. Σε μερικές ημέρες οφείλουμε να προσέλθουμε στις κάλπες και να μου επιτραπεί να επεκταθώ λίγο για τη σημασία που έχουν αυτές οι εκλογές. Φυσικά όλες οι εκλογές έχουν την ειδική τους σημασία, όμως τούτη ιδιαίτερα τόσο για το ειδική μας την πατρίδα, όσο και στη χώρα την οποία ζούμε. Αρχικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί συμπατριώτες μας
οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην εκλογή οποιοδήποτε υποψήφιου κατά την άποψή τους θα προτιμήσουν να ψηφίσουν. Και στην προηγούμενη περίπτωση μιλούμε για τον συμπατριώτη μας, τον Πάμπο Χαραλάμπου. Έναν άξιο παιδί που, όπως ακούσαμε, από τα μικρά του χρόνια βρίσκεται ανάμεσα στην Παρικία, ναι, μεγάλωσε μέσα στην Παρικία. Οι γονείς του, ιδιαίτερα ο πατέρας του, έχει αναμειχθεί στα ελληνικά σχολεία και στην ίδρυση ελληνικού σχολείου στην περιοχή του. Έχει συμβάλει στην κανονική λειτουργία του και λοιπόν η ολόκληρη οικογένεια είναι άνθρωποι που έχουν εργαστεί για τα κοινά. Συνεπώς με τη σειρά του ο Πάμπος, εκτός από την ιδιότητα του ως δημοτικός σύμβουλος που είναι τα τελευταία τόσα χρόνια που ακούσαμε, έχει μια ιδιαίτερη πείρα γιατί είναι παιδί μελετηρό, είναι άνθρωπος ο οποίος διαβάζει και ξέρει τι λέει. Ποτέ του κανένας μας δεν μπορεί να πει ότι άκουσε κάτι που δεν έπρεπε να ακούσει ή προκάλεσε οποιονδήποτε. Όμως η σημασία που έχει οι εκλογές τούτες είναι οι συμπατριώτες μας. Εάν οι Κύπροι της περιοχής αποφασίσουν να προσέλθουν στις εκλογές, με άλλα λόγια αναλάβουν την ευθύνη της εκλογής του Πάμπου Χαραλάμπου, ο Πάμπος Χαραλάμπου στις 7 Μαΐου θα είναι βουλευτής. Αν όχι, τότε σίγουρα δεν θα τα καταφέρει. Γιατί ο ψήφος των Κυπρίων είναι ο νικηφόρος. Το να μην πάρουμε μέρος στις εκλογές, δηλαδή να μας νικήσει η αδιαφορία και να πούμε ότι όλα τα κόμματα είναι το ίδιο, είναι μεγάλο λάθος. Διότι στην προκείμενη περίπτωση μιλούμε για άνθρωπο που γνωρίζει πρώτον πράγμα τα γεγονότα της Παρικίας και της Κύπρου. Δεν χρειάζεται να πάμε να εξηγήσουμε στον Πάμπο τι σημαίνει κυπριακό πρόβλημα, δεν χρειάζεται να του πούμε τι σημαίνει ελληνικό σχολείο και αυτό μας το είπε ο φίλος ο Χρήστος. Δεν χρειάζεται, η αδερφή του είναι επίτροπος νομίζω στο ένα από τα ελληνικά μας σχολεία, στο Χέζιγουρ. Δεν χρειάζεται να του πούμε, ξέρετε Πάμπο, έχουμε αυτό το πρόβλημα και θέλουμε τη βοήθειά σου. Πάμπο, χρειάζεται να κάνουμε την κίνηση τώρα για την Κύπρο και να του εξηγήσουμε και να τον παρακινήσουμε. Αυτός θα γνωρίζει τα πράγματα και μόνο θα θέλει τη δική μας βοήθεια. Τα χρόνια που πέρασαν, πρέπει να πούμε ότι επεράσαμε από μια κρίσιμη, πολύ κρίσιμη περίοδο, την οποία σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι. Φυσικά κανένα κόμμα δεν μπορεί να εκπληρώσει όλους μας το τι προσμένουμε, τι αναμένουμε από αυτό το κόμμα. Κάποια πράγματα δεν. Σε αυτήν την περίπτωση μπορώ να πω ότι μπορούμε να αναμένουμε περισσότερα από τη σημερινή διακυβέρνηση. Δεν είμαι εδώ για να κάνω, αν θέλετε, αντισυντηρητική προπαγάνδα. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω ένα συμπατριώτη μας, το οποίο του αξίζει χίλιες φορές να εκλεγεί βουλευτής. Αναμφίβολα, το κόμμα το οποίο κατέρχεται ο Πάμπος Χαραλάμπους, εκτιμώντας την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, την εμπειρία και την εντιμότητα του, απεφάσισε, όπως ο Πάμπος Χαραλάμπους είναι υποψήφιος σε μια περιοχή, πολύ δύσκολη περιοχή, που μπορεί, όπως ανάφερε ο κύριος Τηλιανού, να από δύσκολη περιοχή να γίνει εύκολη και νικηφόρα για τον Πάμπο Χαραλάμπους, συνοψίζοντας τις περασμένες εκλογές την αποχή των Κύπριων της περιοχής. Ποια η γνώμη σας, κύριε... Κύριε Χαραλάμπους, αν μου επιτρέψετε να αναλύσω τα ποσοστά, να κάνω μια μικρή αναφορά στους αριθμούς για να ξέρουμε τι μιλούμε για το Enfield Southgate. Το Enfield Southgate είναι μια περιοχή, έχει 60.000 ψηφοφόρους, 60.000 ψηφοφόρους, οι οποίοι επί των πλήστων είναι Άγγλοι, αλλά τώρα τελευταία αλλάζει ο δημογραφικός χαρακτήρας στην περιοχή και πολλοί άλλες εθνότητες μετακινούνται στο Palmer Creek. Και παραδοσιακά οι νέες εθνότητες ψηφίζουν
εργατικούς, ψηφίζουν το Labour. Στις τελευταίες εκλογές του 2010 κερδίσαν οι συντηρητικοί με 7.000 ψήφους διαφορά, που ήταν μεγάλη διαφορά. Αλλά αν πάμε πίσω στις εκλογές του 1997, αυτή ήταν η στιγμή που ο Στίβεν Τουίκ, ξέρω αν θυμάστε, κέρδισε τον Μάικο Πορτίλο. Ο Στίβεν Τουίκ ήταν εργατικός βουλευτής, που εκ του απρόπτου κέρδισε τον Μάικο Πορτίλο, που ήταν υπουργός της Θάτσερ. Και αυτή ήταν μια στιγμή που το εργατικό κόμμα πανηγυρίζει και θα πανηγυρίζει για πάντα. Και ελπίζομαι ότι ο Πάμπος θα μπορέσει να κερδίσει με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, θέλω να σας πω, αυτοί οι αριθμοί μπορούν να αλλάξουν. Ο Πάμπος μπορεί να κερδίσει. Άλλοι παράγοντες που, εκτός από την αλλαγή του πληθυσμού, άλλοι παράγοντες που βοηθούν την υποψηφιότητα του Πάμπου, είναι ότι εκτός έχει την υποστήριξη και των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Υπάρχουν πολλοί councillors, σύμβουλοι, ας πούμε, δημοτικοί σύμβουλοι, που είναι τουρκοκυπριακής καταγωγής και υποστηρίζουν τον Πάμπο. Εκτός από τους Τουρκοκύπριους, έχει πολύ καλές σχέσεις με όλες τις μειονότητες και τους Άγγλους της περιοχής. Μεγάλωσε στην περιοχή, βοήθησε πολύ κόσμο κατά το δύναμη και πιστεύει, και το εκλογικό επιτελείο του πιστεύουν, ότι μπορεί να ανατρέψει αυτούς τους αριθμούς που των περασμένων εκλογών και να κερδίσει την πλειοψηφία, που πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα, από τις 60.000 ψηφοφόρους που υπάρχουν στο Enfield Southgate, στατιστικές του ίδιου Δημαρχείου του Enfield λένε ότι το 1/10 περίπου είναι ελληνόφωνοι. Το 1/10 είναι ελληνόφωνοι και το 1/13 είναι τουρκόφωνοι, τουρκοκύπροι, Τούρκοι. Αν αυτές οι δύο μειονότητες, μόνο αυτές οι δύο μειονότητες, αποφασίζουν να υποστηρίξουν τον Πάμπο, και όλοι οι εργατικοί, άλλοι Άγγλοι, άλλοι μέλη του εργατικού κόμματος, αποφασίσουν να υποστηρίξουν τον Πάμπο, τότε υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να εκλεγεί. Αυτή είναι η αριθμή. Κύριε Στυλιανού, θέλω να μας κάνετε μια ανάλυση σχετικά με την εκλογή του Πάμπου του Χαραλαμπούς. Ποια η σημασία να υπάρχει ένας ελληνοκύπριος βουλευτής μέσα στο Αγγλικό Κοινοβούλιο? Συγκεκριμένα, μερικοί λένε, μα έχει αρκετούς φίλους της Κύπρου, και ο τάδε και ο τάδε. Εξηγάτε μας γιατί επιβάλλεται να εκλεγεί ο Πάμπος Χαραλάμπους στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Για το Κυπριακό, αναμφίβολα, είναι μέσα στην καρδιά. Το Κυπριακό είναι μέσα στην καρδιά και στο νου του Πάμπου. Σίγουρα δεν θα μπαίνει στο Κοινοβούλιο και να χρειάζεται να τον διάσει κάποιος στο τηλέφωνο να του πει: ξέρεις, υπάρχει αυτό το πρόβλημα στην Κύπρο, υπάρχει αυτό το θέμα το οποίο πρέπει να γύρεις, πρέπει να μιλάσεις στους συνέλφους. Ο ίδιος συνεχώς γνωρίζει την επικαιρότητα του προβλήματος μας. Και γι' αυτό είμαι βέβαιος και είναι τόσο δραστήριος, είναι τόσο επιμελής για κάποια θέματα που διαβεβαιώ, αν θέλουν τους θεατές μας ότι, και την παροικία ολόκληρη, ότι δεν θα χρειαστεί να του τηλεφωνήσουμε. Ο ίδιος θα αναλάβει την ευθύνη, ο ίδιος κουβεντιάζοντας με βουλευτές φίλους της Κύπρου και μη φίλους της Κύπρου θα δώσει απαντήσεις πρώτο χέρι, αν θέλετε, για κάποια θέματα. Γιατί έχει σημασία, ναι μεν είμαι φίλος της Κύπρου και γνωρίζω μερικά πράγματα, άλλο όμως να είμαι Κύπριος και να γνωρίζω πρώτο χέρι κάποια θέματα. Άλλον είναι κάποιοι να με παρακινήσουν να μιλήσω κάποιου άλλου και άλλον να με καίει εμέν τον ίδιο. Και αυτή είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Πάμπο. Είμαι σίγουρος ότι, και αυτό το γνωρίζουμε μεταξύ μας, ότι με όποιον κουβεντιάσουμε, με όποιον μιλήσουμε, θα καταλήξουμε στην Κύπρο και στο Κυπριακό. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι μας. Και ο Πάμπος δεν είναι εξαίρεση, μάλλον είναι από τις περιπτώσεις τις οποίες θα προωθήσουν το Κυπριακό. Όμως η μεγαλύτερη, δεν ξέρω αν το μετάδωσα σωστό, αλλά η μεγαλύτερη σημασία που έχει για την Κύπρο
και τους αριθμούς που μας έδωσε ο φίλος ο Χρήστος είναι τέτοιοι που η κυπριακή ψήφος μετρά. Θα ληφθούμε υπόψη εάν ψηφίσουμε τον Πάμπο Χαραλάμπ. Δηλαδή η Παρικία θα δείξει με άλλα λόγια τη δύναμή της, τη δυναμικότητα της που μπορεί, τη δυναμικότητα που μπορεί να δημιουργήσει σε μια περιοχή. Υπάρχουν και άλλες περιοχές δηλαδή που υπάρχουν μεγάλοι αριθμοί. Και αυτή είναι το Edmonton, είναι το Enfield North, είναι εδώ την περιοχή του Haringey που ο ψήφος των συμπατριωτών μας μετρά. Επίσης πρέπει να πω και αυτό το γνωρίζω πρώτο χέρι είναι ότι τα διάφορα κόμματα ξέρουν πόσοι προσέρχονται στις εκλογές. Δηλαδή μπορεί να μην ξέρουν τι ψηφίζει ο Χριστόλος Τηλιανού, στη δική μου περίπτωση σίγουρα ξέρουν, όμως στην περίπτωση οποιοδήποτε ξέρουν μπορεί να μην ξέρουν τι ψηφίζει, όμως αυτό που είναι βέβαιο ποιος προσέρχεται στην κάλπη. Και αυτό το μετρούν. Στη δική μας την περίπτωση λένε ότι στην περιοχή του Edmonton, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία, μόνο ένα 5 μέχρι 8% προσέρχεται στις κάλπες. Δεν έχω στοιχεία για την περίπτωση, την περιοχή που είναι ο Πάμπος, το South και Enfield, αλλά πιστεύω θα είναι οι ίδιοι αριθμοί. Εάν εμείς εξασφαλίσουμε ότι από τις 10.000 που είμαστε εκεί, ότι θα οι 9.000, να μην πω οι 100.000 ή 10.000, το 90% προσέρθει στις κάλπες και ψηφίζει Πάμπο, τότε να είμαστε βέβαιοι ότι θα εκλεγεί. Και αυτό θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και από το ίδιο το κόμμα του, γιατί θα ξέρει ότι θα είναι αντιμέτωπο με την Κυπριακή Παρικία. Αυτό θα ισχύει για όλες τις περιοχές. Έτσι η δική μου θερμή έκκληση για τους συμπατριώτες μας είναι να αναλάβουν την ευθύνη, και εννοώ αυτό, αναλάβουν την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου. Δηλαδή, θα έχουμε εργατική κυβέρνηση, πρέπει να ψηφίσουμε εργατικό κόμμα και στην προκείμενη περίπτωση τον Πάμπο. Θα ήθελα να αναφερθώ στους συμπατριώτες μας εκλογής, οι οποίοι καλούνται την ερχόμενη Πέμπτη όχι μόνο να ψηφίσουν ήδη τον Πάμπο Χαραλάμπους, αλλά αν είναι δυνατόν η προτροπή προς τον κάθε γείτονα, τον κάθε γνωστό, τον κάθε φίλο να υποστηριχτεί, να ψηφιστεί ο Πάμπος Χαραλάμπους είναι οπωσδήποτε ένα μέσο το οποίο θα αποφέρει την πολυπόθητη νίκη για τον Πάμπο Χαραλάμπους στις 8 του μηνός να είναι ο πρώτος Κύπριος βουλευτής που εκλέγεται στο Αγγλικό Κοινοβούλιο. Κύριε Χρήστο. Ναι, εγώ συμφωνώ μαζί σας και εγώ θέλω να κάνω έκκληση σε όλους τους συμπατριώτες μας να προσέρθουν στις κάλπες. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να υπογραμμίσω είναι υποχρέωση όλων μας να ψηφίσουμε. Ο λόγος, έχουμε ελληνικά σχολεία, έχουμε τους γέρους μας, έχουμε πολλά προβλήματα, έχουμε τις εκκλησίες. Μετά λέμε, πού είναι οι δικοί μας, άμα έχουμε ένα πρόβλημα, λέμε πού είναι οι δικοί μας άνθρωποι να μας βοηθήσουν, να συντράχουν. Κοιτάζουμε γύρω, δεν υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι, διότι έχει πολλούς από την Παρικία μας που δεν ενδιαφέρονται για τα κοινά. Δεν ενδιαφέρονται για τα κοινά, σημαίνει όταν έχουμε ένα πρόβλημα σαν Παρικία, που έχουμε προβλήματα, έχουμε ιδιαιτερότητες και έχουμε τα δικά μας προβλήματα. Έχουμε το κυπριακό πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος να μας αντιπροσωπεύσει. Χρειαζόμαστε κάποιον σε ψηλό επίπεδο να μπορούμε να μας αντιπροσωπεύει. Τώρα λέμε έχουμε διάφορους άλλους βουλευτές, Άγγλους που τους ευχαριστούμε, τον Ντέβιν Μπάρο, τον ευχαριστούμε, υποστηρίζει το Κυπριακό. Αλλά η υπόθεση είναι ότι θέλουμε κάποιον που είναι, όπως λέει ο κ. Χριστόδουλος, δεν χρειάζεται να τον παροτρύνουμε για να μας υποστηρίξει. Και σε αυτήν την περίπτωση του Πάμπου έχει τα προσόντα. Είναι πολύ καλός, είναι δικηγόρος, έχει τόσα χρόνια πείραν, μιλά αγγλικά άπτεστα. Δεν έχει τίποτε, δεν το ψηφίζουμε μόνο επειδή είναι Κύπριος, το ψηφίζουμε επειδή είναι άξιος και το αξίζει να τον τιμήσουμε με το ψήφο μας. Συνάμα βοηθούμε και την ίδια την Παρικία μας. Τώρα, και αυτή, αν είναι ο Πάμπος ο πρώτος Ελληνοκύπριος βουλευτής, αυτή θα είναι καταξίωση όλων αυτών των γενεών
που ήρθαν των Κυπρίων, που ήρθαν από τη δεκαετία του 30, οι οποίοι ήταν εργάτες, ήταν καρσόνια, ήταν γυναίκες, ήταν μασίνες, ήταν σειράδες μέσα στα εργοστάσια, που κάμαν παιδιά άξια, να τους βγάλουν βουλευτές στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Αυτή θα είναι η κατάδειξη των αγώνων όλων αυτών των γενεών. Και αν βγάλουμε τον Πάμπο, θα είναι η κατάδειξη όλων των αγώνων αυτών των ανθρώπων. Επιτρέψτε να συνεχίσω εδώ με την πρώτη γενιά των Κυπρίων. Εδώ μιλούμε ότι η καταπληκτική πλειοψηφία είναι πρώτη γενιά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στην Κύπρο έχτισαν, αν θέλετε, το προοδευτικό κίνημα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν να έχουμε δικαίωμα ψήφου. Οι πρώτοι που ήταν στην Αγγλία αγωνίστηκαν για να μπορούμε εμείς να δικαιούμαστε να ψηφίσουμε. Αγωνίστηκαν για να έχουμε αυτά τα δικαιώματα. Δεν μας εδόρισαν το δικαίωμα του ψήφου ή του αποτέλεσμα αγών. Συνεπώς, αυτό το αποτέλεσμα εμείς θα πρέπει να το τιμήσουμε με το να ψηφίσουμε. Και ενώ τόσο η πρώτη γενιά, φυσικά, και η δεύτερη και η τρίτη και οποιαδήποτε άλλη γενιά. Θα ήθελα ακόμα ένα μήνυμα από τον καθένα σας σχετικά με την απογοήτευση της παροικίας, ειδικά πάνω στα κοινοοικονομικά προβλήματα της παροικίας. Κύριε Στυλιανού. Τα κοινοοικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο υπόλοιπος βρετανικός λαός. Σίγουρα αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα στην παιδεία ή στα δικαιώματα των πανεπιστημίων και στις επιχορηγήσεις των φοιτητών μας ή στα επιδόματα των συμπατριωτών μας. Και γι' αυτόν έχουμε μεγάλο λόγο σαν παροικία, γιατί μεγάλος αριθμός συμπατριωτών μας τώρα βρίσκονται σε μια ηλικία οι οποίοι ζουν με τα επιδόματα, τα οποία πάρα πολλά από αυτά τα δικαιούνται. Εάν αυτά τα δικαιώματα χαθούν, επιτραπούν στις ιδιωτικοποιήσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να πληρώνεις να πηγαίνεις στο γιατρό, να πληρώνεις να πηγαίνεις στο νοσοκομείο, που υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, και άλλες ιδιωτικοποιήσεις τις οποίες η περασμένη και η προηγούμενη κυβέρνηση έχει υιοθετήσει, τότε σίγουρα ο κάθε συμπατριώτης μας θα νιώσει ότι χρειάζεται αλλαγή. Και αυτό είναι και το τελευταίο μου μήνυμα, ότι χρειαζόμαστε αυτή την αλλαγή για να αντιμετωπίσουμε, να αναστηλώσουμε το Εργατικό Κόμμα, να αναστηλώσει την οικονομία της χώρας, να αναστηλώσει, αν θέλετε, κάποια πράγματα τα οποία έχει υποσχεθεί. Από αυτά ανάφερα τα πανεπιστημιακά δικαιώματα, τις επιχορήγησης των νέων, των συνταξιούχων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό εμείς πρέπει να αναλάβουμε και πάλι την ευθύνη. Ένας τελικός λόγος σε εσάς, κύριε. Ένας τελικός λόγος έκκληση στους συμπατριώτες μας να κατεβούν στις κάλπες να ψηφίσουν, για να μην τα ρίχνουμε τις ευθύνες σε άλλους. Η ευθύνη είναι δική μας. Πρέπει να κατεβούμε στις κάλπες να ψηφίσουμε οποιοδήποτε, οτιδήποτε, να κατεβούμε, να λάβουμε μέρος στα κοινά. Και αυτό θα είναι και για το καλό της παροικίας μας και για το καλό της Αγγλίας, στη χώρα που ζούμε, όπου ο Πάμπος θα είναι άξιος αντιπρόσωπος και θα βοηθήσει όχι μόνο την παροικία μας, γενικά το Enfield Southgate. Ευχαριστώ. Αγαπητοί τηλεθεατές, έχουμε φτάσει και σήμερα στο τέλος του προγράμματος του Hellenic TV. Καλή σας νύχτα.